Σήμερα είχα την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής της Ένωσης Δήμων για συζήτηση γενικότερων ζητημάτων που αφορά την Ένωση Δήμων αλλά και ειδικότερα του θέματος που απασχολεί την Ένωση Δήμων για την επιπρόσθετη περικοπή 12,5% στην κρατική χορηγία. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την κατανόηση που επέτυξε στα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των Δήμων. Είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για το μέλλον των Δήμων. Είναι καιρός, πιστεύω, να ληφθούν τελικές αποφάσεις όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Ανάπτυξη, τουλάχιστον γίνεται παραδεκτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και επανεκκίνηση της οικονομίας ξεκινά σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους Δήμους. Εκφράσαμε την ανησυχία μας ότι περαιτέρω αποκοπές πέραν του 33% που έχουν περικοπεί τα τελευταία τρία χρόνια από τους Δήμους, που φτάνουν το 45%, θα χτυπήσουν την ανάπτυξη και όχι τις ανελαστικές δαπάνες, με αλυσιδωτές επιπτώσεις πάνω σε ολόκληρη την οικονομία του τόπου και μεγάλων κοινωνικών κόστους. Την τελική απόφαση, βεβαίως, όπως ξέρετε, θα την πάρει η κυβέρνηση, διότι η Βουλή δεν μπορεί να προσθέσει στον προϋπολογισμό. Πιστεύουμε όμως ότι γίνεται κατανοητό ότι είναι απαραίτητο να επιβιώσουν οι Δήμοι πρώτα, πριν προχωρήσουμε στην ριζική αναδιάρθρωση που πιθανώς να χρειάζεται στον τόπο μας. Με βάση ορθολογιστικά δεδομένα και με βάση την αποκέντρωση και την αύξηση των εξουσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως γίνεται σε ολόκληρη την ευρωπαϊκό χάρτη. Και πάλι ευχαριστώ τον κύριο Ναβέροφ και θα δούμε τις προσεχείς ημέρες την εξέλιξη του θέματος κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών και πιστεύω πολύ νωρίς πρέπει να ληφθούν τελικές αποφάσεις πώς προχωρεί η τοπική αυτοδιοίκηση, αφού ληφθούν βεβαίως υπόψη οι απόψεις των Δήμων και βεβαίως συζητηθεί και με τα πολιτικά κόμματα. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου Αβέροφ. Έχουμε ως Κυπριακή Πολιτεία μια μεγάλη ευκαιρία. Μια ευκαιρία που μας παρουσιάζεται να διορθώσουμε στρεβλώσεις, να επιτύχουμε τις απαραίτητες τομές και μεταρρυθμίσεις, να εξυγχρονίσουμε το κράτος μας, να εξυγχρονίσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Όσα περισσότερα όχι λέμε στο δρόμο προς τη μεταρρύθμιση, τόσο περισσότερα ναι ψηφίζουμε για να παραμείνει το τέλμα. Να παραμείνουν τα προβλήματα, οι στρεβλώσεις και τα αγκάθια του παρελθόντος. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το κύτταρο της διακυβέρνησης. Πρέπει να μετατρέψουμε σε πράξεις τα λόγια των τελευταίων δεκαετιών. Την επικουρικότητα που θέλουμε οι αποφάσεις να παίρνονται πλησιέστερον προς τον πολίτη, να τις κάνουμε πράξεις. Πρέπει να κάνουμε πράξη επίσης το να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες με το χαμηλότερο κόστος και όχι κακής ποιότητας υπηρεσίες με υψηλότατο κόστος. Τέθηκε από τους φίλους της Ένωσης Δήμων ένα συγκεκριμένο αίτημα σήμερα. Να μην ισχύσει η περικοπή του επιπρόσθετου 12,5% στην κρατική χορηγία. Αυτό σημαίνει γύρω στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Εμάς μας διακρίνει η ευθύτητα και η ειλικρίνεια. Δεν λέμε άλλα κατηδίαν και άλλα δημόσια και άλλα πράττουμε στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Λέχτηκαν αρκετά επιχειρήματα που κατά την άποψη της Ένωσης Δήμων δικαιολογείται αυτή η περικοπή να μην ισχύει για τους Δήμους. Μας λέχθηκε επίσης ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα
που μέχρι σήμερα εκεί η Ένωση Δήμων συναντηθεί μαζί τους, δήλωσαν ότι θα στηρίξουν αυτό το αίτημα. Εμείς είμαστε διαφορετικοί. Το είπαμε και στην κατηδία συνάντηση, να το πούμε και δημόσια. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτό το αίτημα, δεδομένου ότι όλα τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση θα συμφωνήσουμε από πού αλλού θα περικόψουμε επιπρόσθετα 7 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την επιχορήγηση στην Ένωση Δήμων. Η περίοδος που τα πολιτικά κόμματα απλώς έλεγαν ότι τα αιτήματα δικαιολογούνται και πρέπει να λυθούν, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όποιος κρίνει ότι ένα αίτημα είναι δικαιολογημένο, πρέπει ταυτόχρονα να εισηγείται και συγκεκριμένο τρόπο επιπρόσθετων περικοπών στον κρατικό προϋπολογισμό για να μπορέσει να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα. Θα το επαναλάβω. Είμαστε έτοιμοι μαζί με τα άλλα κόμματα και την κυβέρνηση να το εξετάσουμε υπό μία αυστηρή προϋπόθεση, ότι θα βρούμε επιπρόσθετα 7 εκατομμύρια ευρώ να κάνουμε επιπρόσθετες περικοπές στον ήδη σφιχτό προϋπολογισμό του 2014 για να στηρίξουμε, αν όλοι κρίνουμε, την αναγκαιότητα αυτή που με βάση τα επιχειρήματα της Ένωσης Δήμων μπορεί κάποιοι Δήμοι να μην μπορέσουν να επιβιώσουν. Μόνο θα ήθελα να προσθέσω αυτά τα οποία είπαμε μαζί με τον φίλο πρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος θέθεσε να θέλετε πολύ στρογγυλά και με πολύ ειλικρίνεια. Υπάρχουν βέβαια δίκαια και άδικα θύματα. Και πιστεύω ότι υπάρχει αρκετή εμπειρία στα κόμματα και στην κυβέρνηση να κρίνουν μεταξύ των δικαίων και αδίκων αιτημάτων. Όπως υπάρχουν και οικονομικά, θέλετε, οικονομικές δαπάνες και κοινωνικά ωφέλη. Θα πρέπει να συνυπολογίζεται και το κοινωνικό κόστος κάποιων αποφάσεων και σίγουρα το κοινωνικό κόστος το οποίο θα υπάρχει αν αρχίσουν να κλείουν, να υπάρχει μια άταχτη χρεοκοπία σε Δήμους. Τα είπαμε και στην ομιλία μας στην Γενική Συνέλευση, υπάρχουν πολλά προβλήματα στους Δήμους και πολλές στρεβλώσεις και πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Θα πρέπει όμως να δούμε σφαιρικά το όλο θέμα της δημόσιας και του ημιδημόσιου τομέα, μιας γενικότερης μεταρρύθμισης. Γι' αυτόν τον λόγο κάποια πράγματα πιστεύουμε ότι πρέπει να επανεξεταστούν. Εκείνο όμως το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα θεώρημα και πολύ έντονα υπάρχει στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να την μεταρρυθμίσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον μας. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει η αποκέντρωση και να δυναμώσει η τοπική αυτοδιοίκηση. Κατά τα άλλα, θέλω να πω κάτι το οποίο συμφωνήσαμε απόλυτα με τον πρόεδρο. Πρέπει να πάψει πλέον το δημόσιο συμφέρον να είναι το άθροισμα των προσωπικών μας συμφερόντων σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει κάπου να βάλουμε κάτω τα δικά μας προσωπικά συμφέροντα και να δούμε το γενικότερο συμφέρον. Και όταν μιλούμε για το δημόσιο συμφέρον, να μην μιλούμε για το δικό μας συμφέρον. Κάπου πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Εμείς, τους Δήμους, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και ελπίζω να υπάρξει μια γενικότερη προσέγγιση, αν θέλουμε να έχουμε μέλος σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ και πάλι. Χαίρομαι, λέω, φίλε πρόεδρε της Ένωσης Δήμων, γιατί είστε έτοιμος να στηρίξετε μεταρρυθμίσεις. Κοιτάξτε, η μεταρρύθμιση έχει αξία όταν την ξεκινάς από το σπίτι σου. Γιατί δυστυχώς για δεκαετίες όλοι μιλούσαμε για μεταρρυθμίσεις, αλλά εννοούσαμε ότι οι οποιασδήποτε αλλαγές δεν θα άγγιζαν τους εαυτούς μας ή το βασίλειό μας. Άρα είναι θέματα που θα μπουν στο δημόσιο διάλογο και εμείς τολμούμε να τα θέσουμε ενώπιον των πολιτών. Χρειαζόμαστε την συνέχιση 39 Δήμων? Μήπως πρέπει να μειωθούν ή πρέπει να τους αυξήσουμε? Είναι τα 200 εκατομμύρια που δίδουμε κάθε χρόνο μισθολόγιο στην Ένωση Δήμων για όλους τους Δήμους λίγο ή πολύ ή δικαιολογημένο? Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να ανοίξουν. Επαναλαμβάνω, έχουμε μια ευκαιρία
να κάνουμε τομές και μεταρρυθμίσεις για το καλό του τόπου μας.